Μένετε σε πολύ λίγα λεπτά να επιλέξει ποιον επιθυμεί να είναι στο τριπρόσωπο για τις αρχιεπισκοπικές εκλογές. Συνοδευόμενος βεβαίως από την πρώτη κυρία, την κυρία Άνδρια Αναστασιάδη, η οποία θα ασκήσει και αυτή το εκλογικό της δικαίωμα. Εισέρχεται αυτή τη στιγμή, Στέλλα, στο εκλογικό κέντρο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα προβεί και σε δηλώσεις προφανώς αμέσως μετά, Ευάγγελε. Θα είμαστε μαζί σου για να δούμε και την ψηφοφορία και να τον ακούσουμε. Ναι. Και να βλέπουμε με την ταυτότητα, δείχνουμε την ταυτότητα, παίρνουμε το ψηφοδέλτιο και πάνε στις κάλπες οι πιστοί. Πούμε ότι γύρω στις 11, Ευάγγελε, μέχρι να ολοκληρώσει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτή την διαδικασία με την ταυτότητά του, γύρω στις 11 θα ψηφίσει και ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, ο οποίος είναι ένας εκ των 6 υποψηφίων. Έχουμε 11 η ώρα, θα είμαστε στον Ιερό Ναό Αγίας Νάπας, όπου θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος. Είναι ένας εκ των 3 υποψηφίων οι οποίοι φέρονται να εκλέγονται, Στέλλα, στο τριπρόσωπο, όπως έχεις πει και εσύ προηγουμένως. Τώρα βλέπουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέσα στην κάλπη. Γρήγορος ο πρόεδρος, Ευάγγελε. Ναι, εντάξει, η διαδικασία είναι εύκολη, απαιτεί μερικά λεπτά μόνο. Και σίγουρα οι πολίτες, αφού έχουμε την ευκαιρία να το πούμε και αυτό, Στέλλα, καλούνται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Έχει την δική της σημασία η εκλογική διαδικασία αυτή για εκλογή Αρχιεπισκόπου. Μάλιστα. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ψήφισε. Τώρα αναμένεται να βγει έξω προς εσάς, Ευάγγελε, για να κάνει και τις δηλώσεις του για την σημασία της μέρας, όπως πολύ σωστά επισήμανες και εσύ. Όλα και η συνεργεία τηλεοπτικά, Στέλλα, αναμένουν τον πρόεδρο να εξέλθει της αίθουσας. Σίγουρα θα κάνει δηλώσεις. Ναι. Να τον αφήσουμε να εξέλθει. Μαζεύτηκε κόσμος εκεί, Ευάγγελε, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου. Ναι, υπάρχει κόσμος. Αυτό έλεγα και πριν, Στέλλα, ότι έχει μαζευτεί κόσμος εδώ. Σε βλέπουμε και εσένα τώρα. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, για να ακούσουμε τον πρόεδρο. Να υποθέσουμε ότι ψήφος η δική σας ήταν η πρώτη που μπήκε στην κάλπη σήμερα. Δεν γνωρίζω. Ήταν μία των ψήφων πάντως. Λοιπόν, δεν θέλουμε να μας πείτε την προτίμησή σας, κύριε Πρόεδρε, κατανοητό. Θέλουμε να μας πείτε έτσι πώς θα θέλατε να είναι ο επόμενος ιεράρχης της Κύπρου, αρχιεπίσκοπος. Ο εκάστοτε αρχιεπίσκοπος είναι και ο πνευματικός ηγέτης του τόπου για τους Έλληνες Ορθόδοξους. Συνεπώς,
εκ των καλών, ευελπιστώ να εκλεγεί ο καλύτερος. Αν υποθέσουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι σας πήρε 13 δευτερόλεπτα να ψηφίσετε, ήσασταν σίγουρος για την επιλογή σας εκ των προτέρων? Είχα αποκρισταλώσει άποψη, γνώμη. Ζω σε αυτόν τον τόπο, βιώνω τους ιεράρχες μας. Επαναλαμβάνω, εκ των καλών να εκλεγεί ο καλύτερος. Βέβαια δεν θα έχετε μεγάλη ευκαιρία να συνεργαστείτε μαζί του, ολοκληρώνετε η θητεία σας. Φανταζόμαστε... Θα έχω την ευκαιρία, πιστεύω, κατά την εμφρόνηση να είμαι. Και θα στείλετε και τα μηνύματά σας τότε, έτσι? Ποια μηνύματα? Τα μηνύματα στη διάρκεια της εμφρόνησης, τι αναμένει ίσως ο κόσμος από τον νέο αρχιεπίσκοπο. Επαναλαμβάνω, ο ρόλος της Εκκλησίας είναι ένας ιστορικός ρόλος, είναι πνευματικός ρόλος, είναι κοινωνικός. Περιλαμβάνει όλα όσα η αγάπη του Θεού διδάσκει. Όχι πολιτικός ο λόγος? Όχι, δεν θεωρώ ότι την σύγχρονη εποχή μπορεί η Εκκλησία να εμπλέκεται στα πολιτικά. Άποψη βεβαίως πάντοτε είχε και θα έχει, ιδιαίτερα θα έχει στα εθνικά θέματα. Στα πολιτικά θέματα είναι καθαρά πλέον θέμα των δημοκρατικών ελευθεριών του λαού, των θεσμών όπως καθορίζονται σε κάθε πολιτεία, και συνεπώς δεν βλέπω των πολιτικών ρόλων της Εκκλησίας όσον αφορά τα δρόμενα στην πολιτεία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα. Ευάγγελε, ακούσαμε τον πρόεδρο.